Με σύνθημα «Μάθε την Ευρώπη, ζήσε την Ευρώπη», το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο διοργάνωσαν μια ξεχωριστή εκδήλωση στο πάρκο της Ακρόπολης για να γιορτάσουν την ημέρα της Ευρώπης. Βλέπετε, υπάρχουν περίπτερα από όλες τις χώρες, ούτως ώστε μπορούν να γνωρίζουν τις χώρες οι οποίες είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επίσης υπάρχει και ενημερωτικό υλικό για να μπορέσουν να καταλάβουν τα δικαιώματά τους, τι ακριβώς σημαίνει η Ευρώπη, πώς μπορώ να μετακινούμε ελεύθερα, χωρίς σύνορα, να σπουδάζω σε άλλες χώρες, να εργάζομαι. Μικροί και μεγάλοι έζησαν ένα δημιουργικό απόγευμα, συνδυάζοντας γνώση και ψυχαγωγία, παίρνοντας γεύση από Ευρώπη, κυριολεκτικά και μεταφορικά. 70 χρόνια ειρήνη στην Ευρώπη, αυτό πρέπει να στοχαζόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε την ειρήνη σε μια Ήπειρο η οποία κάθε μερικά χρόνια κατάληγε σε έναν πόλεμο τρομακτικό. Η ανάληψη ενός ενεργότερου και πιο καθοριστικού ρόλου από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού θα είναι προς όφελος τόσο της Κύπρου όσο και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε γραπτή δήλωσή του για την ημέρα της Ευρώπης. Η ημέρα της Ευρώπης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου ως η επέτειος της ιστορικής ομιλίας που έκανε στο Παρίσι στις 9 Μαΐου του 1950 ο Γάλλος τότε Υπουργός Εξωτερικών Ρόμπερτ Σούμαν, ο οποίος πρότεινε μια νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη που θα απέτρεπε κάθε ενδεχόμενο πολέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών και θεωρείται η επαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.